Να συναντήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Σύψα, για να συζητήσουμε με τα νέα δεδομένα, κύριε καθηγητά, μπροστά μας. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Μπαίνει ένα πλαίσιο τώρα από ό,τι είδαμε, κύριε καθηγητά, καινούργιο πλέον για το πώς θα ξεκινήσει ο τουρισμός, τι θα γίνει. Βέβαια, σε πολύ αδρές γραμμές ακόμα δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Κυρίως οι χώρες θα αποφασίσουν. Εσείς, ποια είναι η πρώτη εικόνα που σχηματίσετε από τα χθεσινά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κομβικό σημείο στον τουρισμό είναι οι αεροπορικές συγκοινωνίες. Ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις πώς θα λειτουργήσουν και με ποιο τρόπο. Αυτές είναι αποφάσεις ευρωπαϊκές, δεν είναι μόνο ελληνικές. Εάν όμως δεν υπάρξουν ευρωπαϊκές, προφανώς θα υπάρξουν διμερείς αποφάσεις. Άρα λοιπόν, εάν λυθεί το πρόβλημα και έχουμε εισρωή τουριστών, τουλάχιστον από κάποιες χώρες, από εκεί και πέρα ο ελληνικός τουρισμός έχει ένα πλαίσιο πλέον να λειτουργήσει, το οποίο είναι σχετικά απλό. Για τις αεροπορικές που είπατε, δόθηκε ένα σήμα χθες από την Κομισιόν για το πώς θα είναι στα αεροπλάνα, πώς θα είμαστε μέσα, θα είμαστε με μάσκες, θα είμαστε τέλος πάντων χωρίς κενά στις θέσεις κλπ. Μπήκε ένα πλαίσιο. Αυτό το οποίο δεν μπήκε και δεν, από ό,τι καταλαβαίνω δεν πρόκειται να μπει, είναι το τεστ πριν επιβεβαιωθεί στο αεροπλάνο. Αυτό δεν έχει μπει, όχι. Δεν έχει. Και προφανώς είναι τεχνικά, δεν είναι δύσκολο για να μην έχει. Εσείς είστε υπέρ αυτού, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Κοιτάξτε, το ιδανικό αυτό θα ήταν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι τεχνικά λίγο δύσκολο πλέον, ίσως και οικονομικά. Και κοστοβόρο. Δύσκολο, γιατί για σκεφτείτε μερικά εκατομμύρια τουρίστες, να πρέπει να κάνουμε μερικά εκατομμύρια τεστ παραπάνω. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα γίνει το τεστ. Θα λαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα μέτρα, τα οποία είναι ενδεχομένως η μάσκα, ο τρόπος με τον οποίο θα προσέρχονται οι άνθρωποι στο αεροδρόμιο. Και ούτω καθεξής, ή τα συστήματα εξαιρεσμού του αεροπλάνου με καινούργια φίλτρα. Παρ' όλα αυτά όμως θα υπάρχει ένας σχετικός κίνδυνος εισρωής τουριστών, οι οποίοι θα είναι φορείς. Άρα αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στον τουρισμό μας. Επειδή το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά, αναρωτιούνται μερικοί από χθες σε σχέση με τα αεροπλάνα, σε σχέση με τα πλοία. Σου λέει στα αεροπλάνα δεν θα υπάρχει κανένα κενό. Στα πλοία γιατί πάμε με το 50% που είναι και πιο εύκολο μέσο, που έχει παράθυρα, που έχει ανοίγματα, που έχει καταστρώματα. Αυτό πώς το εξηγείτε? Φαντάζομαι ότι ο βασικότερος λόγος είναι ο οικονομικός. Δηλαδή, ένα πλοίο 50% μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ένα αεροπλάνο μισό άδειο, μάλλον δεν συμφέρει να επιβιώσει. Μάλλον αυτό πιστεύω. Δεν υπάρχει άλλο. Πάντως, καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά, ότι κάθε χώρα από εδώ και στο εξής θα πρέπει να κάνει και το δικό της σχεδιασμό. Ακούσαμε και όσα ανακοινώθηκαν χθες για τις οργανωμένες παραλίες, οι οποίες ανοίγουν αυτό το Σαββατοκύριακο, και αναρωτιόμαστε από το πρωί. Τι σόι μπάνιο είναι αυτό που θα κάνουμε, δηλαδή τι σόι καλοκαίρι θα είναι αυτό στην ουσία, κύριε Σύψα, με πολλές αποστάσεις, χωρίς μουσική, χωρίς να πάρει κάποιος ένα ποτό, χωρίς να μπορεί να σερβιριστεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι εφαρμόσιμα όλα αυτά στην πράξη? Νομίζω ότι όλα είναι θέμα συνήθειας. Το βασικό είναι το μπάνιο. Είναι να κολυμπήσουμε, να απολαύσουμε τον αέρα και τη θάλασσα, αυτά θα τα έχουμε, να τα χάνουμε. Τώρα, εάν δεν στριβοχνόμαστε σε ένα busy bar, εντάξει, αυτό θα το στηριχθούμε για ένα καλοκαίρι, δεν πειράζει. Το βασικό θα γίνεται. Και είναι... τα ξενοδοχεία είναι το θέμα, κύριε καθηγητά. Και εκεί οι όροι φαίνεται ότι είναι πολύ πιεστικοί. Δηλαδή, οι ξενοδόχοι, ναι, μεν χαιρέτησαν χθες τις αποφάσεις της Κομισιόν, αυτό το γενικό πλαίσιο που έβαλε. Θα δούμε τώρα η κάθε χώρα τι θα πει. Αλλά δεν έχουν βγει ακόμα τα πρωτόκολλα. Αλλά και εκεί φαίνεται ότι είναι δύσκολα εφαρμόσιμο το πλαίσιο. Κοιτάξτε, επειδή έχω μια πρώτη εικόνα των πρωτοκόλων, δεν είναι τόσο δύσκολο εφαρμόσιμο. Δηλαδή, το ξενοδοχείο δεν μετατρέπεται σε νοσοκομείο, αν με ρωτάτε αυτό. Ναι. Υπάρχουν και κανόνες όσον αφορά τις μπουφέδες, όσον αφορά τις πισίνες, όσον αφορά πώς θα χειριζόμαστε την καθαριότητα κ.ο.κ. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο εφαρμόσιμο. Εγώ πιστεύω ότι είναι σχετικά απλοί κανόνες και εύκολα εφαρμόσιμοι για τα ελληνικά ξενοδοχεία. Είναι πιο δύσκολο το στοίχημα για τις παραλίες, και επανέρχομαι σε αυτό για να μας εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος από την πλευρά, από τη δική σας πλευρά, πλευρά των επιστημόνων, συνωστισμού στις παραλίες στο επόμενο διάστημα. Είναι εύκολο απλό ένας άνθρωπος στην παραλία να κολλήσει πολλούς ακόμη, και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να κολλήσουμε κόσμο στην παραλία είναι ο συνωστισμός. Δηλαδή, αν είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον και έχουμε την πετσέτα μας, ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτή τη στιγμή, με τους κανόνες που υπάρχουν, δηλαδή ομπρέλες, οι οποίες θα φέρουν μεταξύ τους 5-4 μέτρα από άξονα σε άξονα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Από εκεί πέρα, όμως, πρέπει οι πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν την παραλία να προσέχουν και οι ίδιοι να μην συνωστίζονται και να μην πλησιάζουν άλλους. Βέβαια, μια οικογένεια μπορεί να είναι όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είναι όλοι μαζί και στο σπίτι, αλλά και στην παραλία. Εντάξει, αυτό το λέμε τώρα στα χαρτιά, αλλά ξέρετε, στην πράξη όλα αυτά ψιλοαλλάζουν στην παραλία. Δηλαδή, τώρα δεν θα κοιτάξει για να δω πώς πήγα 3,5 μέτρα. Μήπως είμαι στα 3 τώρα και κινδυνεύω. Δηλαδή, ψιλοαλλάζουν αυτά στην παραλία. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι και χαλάρωση, είναι καλοκαίρι. Όλοι θέλουν να χαλαρώσουν κι άλλο. Επομένως, δεν ξέρω.
Συμφωνώ, αλλά στην οργανωμένη παραλία θα υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για να τηρεί την τάξη είτε από την επιχείρηση είτε από τον Δήμο και επίσης θα υπάρχει και έλεγχος από την πολιτική προστασία. Άρα δεν θα είναι τόσο ελεύθερα, θα υπάρχει κάποιο είδους έλεγχος. Θα έχουμε έλεγχο και εκεί, την αστυνομία. Αλλά... όχι αστυνομία, θα έλεγα ίσως και από την αστυνομία, την πολιτική προστασία, εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι πρέπει να, όλοι μας να βοηθάμε, γιατί εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα ξανακλείσουν οι οργανωμένες παραλίες, είναι προφανές αυτό. Mm-hmm. Στις παραλίες, για παράδειγμα, κύριε καθηγητά, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πλένουμε τα χέρια μας όσο συχνά θα μπορούσαμε στο σπίτι μας ή στο χώρο εργασίας μας ενδεχομένως. Εκεί, κι αν μια οικογένεια καθίσει όλη την ημέρα, για παράδειγμα, το αντισηπτικό αρκεί? Απόλυτα αρκεί, βεβαίως αρκεί. Αν έχουμε το αντισηπτικό μας μαζί η οικογένεια ή η παρέα των δύο ατόμων ή το μικρό αντισηπτικό τσέπης, αν είναι κάποιος μόνος, είναι μια χαρά. Μπορεί να κάνει τη δουλειά του όλη την ημέρα. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στις... Για τον ιό, ναι, να μας πείτε μια κουβέντα. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα αν εξασθενεί στη ζέση. Τώρα στην παραλία έχει 40 βαθμούς. Στην άμμο μπορεί να έχει 60, 70. Εκεί δηλαδή έχεις πρόβλημα με τον ιό τόσο εύκολα όσο σε άλλες περιοχές, ας πούμε? Ο ιός δεν μεταδίδεται από τη θάλασσα, δεν μεταδίδεται από την άμμο. Μεταδίδεται μόνο αν πλησιάσουμε ένα τον άλλον μέσα στα γονίδια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ισχύει ό,τι ισχύει και παντού. Mm-hmm. Είναι... Δεν είναι, λέτε, πιο δύσκολο στην παραλία? Κολλάει και εκεί εύκολα αν πλησιάζει τον άλλον ή εκπέμπονται στα γονίδια? Αν είμαστε στο ένα μέτρο, στο μισό μέτρο από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φορέας ασυμπτωματικός και ο οποίος ενδεχομένως βρίξει, άρα είμαστε εκτεθειμένοι. Είχατε πει ότι αυτό που φοβάστε από τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν και σε γειτονιές, πλατείες κλπ. Είναι να μην ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Νότιας Κορέας και χρειαστεί ενδεχομένως πάλι lockdown. Παραμένει κάτι τέτοιο πιθανό στη χώρα μας, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, ξεκινάμε από πολύ καλές προϋποθέσεις με την έννοια ότι έχουμε ένα ρο 0 το οποίο είναι κάτω από το μισό. Έχουμε ένα πολύ καλό καιρό ο οποίος δεν ευνοεί την μετάδοση του ιού κατά πάσα πιθανότητα. Άρα έχουμε κάθε δυνατότητα να μην έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε πίσω. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι ο ιός δεν συγχωρεί τα λάθη. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε να συνοστιζόμαστε σε μεγάλους βαθμούς, δυστυχώς μπορεί να έχουμε πισωγυρίσματα ή μπορεί να έχουμε ακόμη και επάνωδο του lockdown. Δεν το λέμε αυτό για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, γιατί δεν το βλέπω πιθανό να συμβεί ήδη. Να. Γενικά πηγαίνει σχετικά καλά η επιδημία και οι καπήλες της. Θα το δούμε και την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Αλλά παρόλα αυτά, ασφαλώς υπάρχει ο κίνδυνος και ασφαλώς είναι αυτό στα χέρια μας. Είπε χθες, κύριε καθηγητά, ο εκτελεστικός διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ότι ο ιός μπορεί να μην φύγει και ποτέ από ανάμεσά μας. Στην πραγματικότητα να γίνει ενδημικός και να είναι για πάντα εδώ. Κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει. Είναι ένα σενάριο και αυτό έγινε με τη γρίπη του 2009, η οποία κάθε χρόνο τώρα μας επισκέπτεται κάθε χειμώνα και προκαλεί αρκετά κρούσματα. Βέβαια, εάν γίνει αυτό και γίνει ενδημικός, δεν θα είναι τόσο καταστροφικός όπως καταλαβαίνετε. Θα είναι πλέον προσαρμοσμένος, αν θέλετε, στον άνθρωπο ο ιός και ο ιός στον άνθρωπο. Επομένως, ναι, θα έχουμε μικροεπιδημίες, αλλά δεν θα έχουμε ούτε πολλούς θανάτους, ούτε πολλές διασωληνώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βρεθεί εμβόλιο για να συμβεί αυτό? Ακριβώς. Ή μπορεί να υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο πρέπει να αλλάζει κάθε χρόνο και να εμβολιάζεται ο κόσμος. Όπως συμβαίνει με την γρήπη. Αυτό το δούμε στην πορεία. Ακόμα δεν έχουμε, αν θέλετε, εικόνα πώς θα εξελιχθεί ο ιός. Πάντως δεν είναι και τόσο αρνητικό, λέτε, το να γίνει ενδημικός. Θα είναι πιο διαχειρίσιμος στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Γιατί όταν γίνεται ενδημικός, είναι και πιο προσαρμοσμένος ο ιός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος στον ιό. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο ιός γενικά δεν θέλει να σκοτώνει τον ξενιστή του, το θέλει ζωντανό για να αναπαράγεται και αυτός. Επομένως, μπορεί να γίνει και αυτή η προσαρμογή. Βέβαια, μπορεί και ο ιός να εξαφανιστεί, όπως έγινε με το SARS και το MERS μετά το δεύτερο ή το τρίτο κύμα. Αυτό πότε θα το ξέρουμε? Πότε θα είμαστε σε θέση να το πούμε αυτό? Να το πείτε. Σίγουρα δεν θα το δούμε τον επόμενο χειμώνα. Τον επόμενο χειμώνα, το πιο πιθανό σενάριο, γιατί μόνο με σενάρια μιλάμε, δεν έχουμε βεβαιότητες. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε το λεγόμενο δεύτερο κύμα. Το οποίο δεύτερο κύμα, ξέρουμε πόσο επιθετικό μπορεί να είναι ή ποια συμπεριφορά μπορεί να έχει από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας μέχρι τώρα? Ελπίζουμε να είναι ηπιότερο από ό,τι ήταν το κύμα της άνοιξης, με την έννοια ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα ετοιμασμένοι. Θα έχουμε και ένα φάρμακο που είναι η Remdesivir στη διάθεσή μας. Το σύστημα υγείας θα μπορεί να αντέξει. Επομένως, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα. Μπορεί να χρειαστεί να ξανακλειστούμε σπίτι, κύριε Σύψα? Ελπίζω όχι. Αλλά ξαναλέω ότι δυστυχώς όλα αυτά είναι εικασίες. Αλλά ελπίζω όχι. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε τόσο δραματικά μέτρα. Τόσο δραματικά όχι, αλλά φαντάζομαι κάποια μέτρα θα τα έχουμε κοντά μας πάλι το χειμώνα. Ασφαλώς θα ζούμε με μέτρα, πρέπει να το ξέρουμε από τώρα αυτό, θα ζούμε με μέτρα μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν θα έρθει πριν από ένα χρόνο σε καμία περίπτωση. Άρα
τουλάχιστον για ένα χρόνο πρέπει άπαντες να είμαστε έτοιμοι να ζούμε με κανόνες. Με κανόνες οι οποίοι θα αποτρέπουν την μετάδοση του ιού. Δύσκολο πράγμα. Άρα αυτό, αυτά τα μέτρα που τώρα λαμβάνουμε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, μπορεί να τα έχουμε και μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, λέτε. Ασφαλώς. Και σίγουρα θα τα έχουμε το χρόνο τέτοιο καιρό, γιατί δεν νομίζω το εμβόλιο να το έχουμε στη διάθεσή μας, δηλαδή στα φαρμακεία δίπλα μας, πριν του χρόνου το καλοκαίρι. Α, υπάρχει πιθανότητα τότε τουλάχιστον να βγει, λέτε, μέχρι του χρόνου, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μπορεί ο κόσμος να εμβολιαστεί. Είναι ένας χρόνος αυτό που συζητάμε. Ακριβώς. Είναι ένας χρόνος, για να είμαι πιο σαφής, ένας χρόνος με 1,5 χρόνο. Τώρα που ακριβώς θα δούμε στην πορεία. Εσείς το είχατε πει από την αρχή, όλοι οι καθηγητές, ότι για τα εμβόλια θέλουμε περίπου 1,5 χρόνο για να είναι ένα ασφαλές εμβόλιο. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια πίεση παγκοσμίως, όλες οι εταιρείες έχουν πέσει επάνω, πολύ χρήμα έχει πέσει. Ίσως το δούμε και λίγο πιο νωρίς, αλλά το ασφαλές, λέτε, είναι αυτό. Υπάρχει και ένας σκληρός ανταγωνισμός για οικονομικούς λόγους ανάμεσα στις εταιρείες και στα πανεπιστήμια που δουλεύουν στο εμβόλιο και γι' αυτό γίνονται και πολύ αισιόδοξες δηλώσεις. Ναι. Αλλά όμως η εικόνα, η βασική που έχω εγώ, είναι αυτή. Ότι σε ένα χρόνο τουλάχιστον. Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα και τις ανακοινώσεις ό,τι αφορά την πρώτη φάση άρσης των μέτρων, τα αποτελέσματα δηλαδή. Από αυτά που ξέρετε μέχρι τώρα, είστε ικανοποιημένος από το πώς τα έχουμε πάει? Είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά όμως συνολική εικόνα θα έχουμε παράλληλα την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο οι ανακοινώσεις δεν θα περιλαμβάνουν το πρώτο άνοιγμα? Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν οι οργανωμένες παραλίες. Από εκεί και πέρα όλα πηγαίνουν σε πρώτο σχέδιο. Οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας, λέμε, ναι, ναι, θα περιλαμβάνουν και τα πρώτα αποτελέσματα της άρσης? Της 4ης Μαΐου, ας πούμε. Την επόμενη εβδομάδα. Α, την επόμενη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σύψα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.